Πάντως από το πακέτο, από τα ονόματα που είχε προτείνει ο Μάθιου Νίμιτς, με εξαίρεση το Μακεδονία Παύλα Σκόπια, για το οποίο θέλω ειδικώς να συζητήσουμε αργότερα. Ναι, διότι είναι, έτσι, το όνομα που είναι ένα όνομα που πλανάται στην 25ετία της διαπραγμάτευσης αρκετές φορές. Πολύ σωστά, είναι ένα όνομα που προτείναν ή υιοθετήσανε οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις και όλοι αυτοί που αδόξως με κατηγορούν και που παριστάνουν τους Μακεδονομάχους ότι δεν δέχονται στη σύνθετη ονομασία το όνομα Μακεδονία. Αυτοί το δίνανε χωρίς να είναι καν σύνθετη, ολόκληρο. Και θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο σεμνοί. Διότι έχουν την κακή τύχη να διαβάζω και να διαβάζω όλα τα αρχεία του Υπουργείου. Τα έχω διαβάσει όλα. Ξέρουν πολύ καλά τι έχω διαβάσει. Και το λέω από τώρα ότι αν με προκαλέσει κανείς ξανά και στη Βουλή αν χρειαστεί, αυτά όλα θα κατατεθούν. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνω πολιτικά. Τους προστατεύω. Αλλά το γεγονός ότι τους προστατεύω προκειμένου να τελειώνουμε δεν σημαίνει ότι δικαιούνται ανεύθυνων κατηγοριών και προκλήσεων σε βάρος της κυβέρνησης και εμένα προσωπικά. Μακεδονία Σκόπια, ναι, το είχαν δεχθεί οι ελληνικές κυβερνήσεις. Και να σας πω το κυριότερο. Το είπατε και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ ήθελα να το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο, αλλά χαίρομαι να ανατρέπετε την ροή της συζήτησης, αρκεί να γίνεται με τρόπο ενδιαφέροντα. Υπήρξαν όντως ελληνικές κυβερνήσεις που είχαν υιοθετήσει, είπατε, το Μακεδονία Παύλα Σκόπια? Υπήρξαν ελληνικές κυβερνήσεις που είχαν υιοθετήσει το Μακεδονία Παύλα Σκόπια ως διεθνή ονομασία. Και ταυτόχρονα δεχόντουσαν στο εσωτερικό να διατηρηθεί το όνομα Μακεδονία. Σκέτο. Άρα διπλή ονομασία με Μακεδονία σκέτο στο εσωτερικό. Ναι. Όχι εργάομνες δηλαδή. Προσέξτε, τότε στη διεθνή συζήτηση που γινόντουσαν και στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδος, ως εργαόμνες οριζόταν η χρήση για όλες τις διεθνείς σχέσεις. Γιατί υπήρχε μια πρώτη συζήτηση να βρεθεί ένα διμερές όνομα Ελλάδος Φιρομίας. Η δεύτερη συζήτηση ήταν να είναι για τους διεθνείς οργανισμούς. Η τρίτη ήταν για τις διεθνείς διακρατικές σχέσεις των Σκοπίων. Και μετά αυτές οι τρεις, δηλαδή όλες οι διεθνείς σχέσεις, αυτές οι τρεις γινόταν ένα ενιαίο όνομα που το λέγανε έργα όμνες. Δηλαδή δεν είναι αυτό το έργα όμνες. Έργα όμνες είναι η χρήση. Και το έχει εξηγήσει πολύ καλά ο κύριος Βενιζέλος σε εποχή Σαμαρά. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, κανείς να μην θυμάται τι έλεγε ο Υπουργός του Εξωτερικών, που έλεγε σωστά πράγματα, ότι το έργα όμνες αφορά την εσωτερική και την εξωτερική χρήση, δηλαδή τη συνολική χρήση. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχουν ντοκουμέντα, έγγραφα που να είναι μόνο εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης. Παραδείγματος χάρη. Στην παλιά εποχή, το μόνο έγγραφο με το οποίο μπορούσαμε να ταξιδέψουμε ήταν το διαβατήριο. Στη σημερινή εποχή, και το ξέρουν όλοι οι πολίτες μας, μπορεί να ταξιδέψει 47 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδεδεμένες μαζί της με την ταυτότητα. Και οι φίλοι μας από τα Σκόπια μπορούν, έχουν συμφωνίες διμερείς, να ταξιδέψουν στην Αλβανία και στη Σερβία μόνο με την ταυτότητά τους. Ξαφνικά το εσωτερικό έγγραφο γίνεται διεθνές και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ξαφνικά είναι μια ολόκληρη περίοδος. Ναι, αλλά τρόπος του λέει. Λοιπόν, κρατώ και το επαναλαμβάνω, Μακεδονία Παύλα Σκόπια έχει υιοθετηθεί και έχει περίπου. Θα σας διαβάσω κάτι που έχω εδώ, από όχι από τα αρχεία μας. Τι λέει η πρώην. Όχι, αν έχετε και αρχεία να μας διαβάσετε, ευχαριστώ. Έχει η πρώην. Η πρώην πρέσβης μας στα Σκόπια λέει την άνοιξη του 2006 ο Νίμης πρότεινε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας Σκόπια, η οποία έγινε ασμενώς αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, λέει η πρέσβης εκείνης της εποχής. Λέει, για μην κοροϊδευόμαστε. Ασμενώς αποδεκτή, λέει, έγινε. Και η ονομασία Μακεδονία Σκόπια έχει πέσει στο τραπέζι από το 1996. Και μάλιστα θα σας πω το εξής. Στις διαπραγματεύσεις του 1996 μέχρι το 2000, η συζήτηση που γινόταν ήταν, που ζητούσαν ο Βάνς πιο μπροστά και μετά ο Νίμιτς, ήταν Μακεδονία Σκόπια και οι Φιρομίτες λέγανε να βρεθεί ένα όνομα για τη διεθνή χρήση που να είναι κοντά στο συνταγματικό της όνομα. Δηλαδή αυτό ήταν το κριτήριο της συζήτησης εκείνης της εποχής. Κατά συνέπεια έχουμε ένα όνομα που κυκλοφορεί από το 1995-96. Ξέρετε, έχει μια σημασία αυτό που σας λέω. Έχει σημασία. Μερικοί αλλά θέλουν να πούνε ότι κάποιος διαπραγματεύονταν τρία χρόνια αυτό το όνομα. Άλλο να το έχει βάλει στο τραπέζι η πλευρά των Σκοπίων ή ακόμα και οι διαμεσολαβητές, άλλο να το έχουν υιοθετήσει και αποδεχτεί ελληνικές κυβερνήσεις. Ελληνικές κυβερνήσεις και διαπραγματευτές το έχουν προωθήσει και αποδεχτεί. Αυτό είναι το σοβαρό. Δεν θα,
όπως και στη δική σας περίπτωση. Υπήρξαν 2-3 αιτίες με διαφορετικές κυβερνήσεις που υπήρξε αυτή η διαπραγμάτευση από τη δικιά μας πλευρά. Και μάλιστα κάποια στιγμή το Μακεδονία-Σκόπια το απέρριπταν τα Σκόπια. Το οποίο μετά το ξαναπρότειναν. Ήταν ένα παιχνίδι προτάσεων και αντιπροτάσεων. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε. Όταν γίνεται μια τόσο έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας, και όχι μόνο πολιτική, όταν βγαίνουν κάποιοι, και θα το πω ευθέως, είτε εκπρόσωποι κάποιων, προσέξτε, όχι όλων, παμακεδονικών οργανώσεων, είτε ακραία στοιχεία, και μιλούν για προδότες και προδοσίες, όταν απειλούν ευθέως και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μη διανοηθούν και ψηφίσουν στη Βουλή σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία, και εσείς έχετε τη γνώση εκ της θέσεώς σας ότι αυτό και εκ της μελέτης μου, έτσι. Και εκ της μελέτης μου, διότι αυτά όλα τα κείμενα, οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου δεν μπορεί. Και εγώ είμαι μελετηρός, κύριε Υπουργέ. Δεν έχω τα στοιχεία όμως. Δεν έχω τα αρχεία. Αλλά λοιπόν, υπήρχαν εκεί και χάζε τα διάβαζα. Το αντιλαμβάνομαι. Λέω όμως ότι όταν έχουν γίνει τέτοια πράγματα όπως αυτά που μας αποκαλύψατε πριν από λίγο, γιατί δεν παίρνετε την πρωτοβουλία μία κλειστών και κλεισμένων των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, όπου να αναμετρηθείτε, εντός εισαγωγικών λέω το αναμετρηθείτε, με τους συναδέλφους σας των άλλων κομμάτων και να πείτε, γιατί μπορεί να μην τα ξέρουν και κάποιοι, να πείτε κοιτάξτε να δείτε, μην κατηγορείτε εμάς για προδότες, μη μας κατηγορούν εμάς για προδότες. Κοιτάξτε, εδώ έχω τον κύριο Κουμουτσάκου, ο οποίος θα μας πει αύριο ότι ναι, ξέρετε, το κάναμε για κόλπα κλπ. Έχει μια συνέντευξη 11 Ιανουαρίου του 2007. Την ξέρει όλος ο κόσμος. Όπου λέει ότι από τις αρχές του 2005 υπάρχει πρόταση Μακεδονία-Σκόπια, η οποία είναι συζητήσιμη. Και ήταν στο τραπέζι πάνω των διαπραγματεύσεων. Και το ξέρει, γιατί ήταν στη διαπραγματευτική ομάδα. Το να βγαίνει και να μου λέει τώρα εμένα ότι δεν δεχόμαστε να υπάρχει συμφωνία με σύνθετη ονομασία τη λέξη Μακεδονία, είναι υποκρισία για μένα. Να βγει και να πει ότι το πρότεινα, κακώς το έκανα, το ανακαλώ και καλό το κοτσί, να μην κάνει αυτό το λάθος που έκανα εγώ. Αλλά να παρουσιάζονται ως να μην έχουν παρελθόν και να μην έχουν διαπραγματευτεί. Να κάνουν ως να μην γνωρίζουν τίποτα για το τι συνέβη πραγματικά στα χρόνια που κυβερνούσαν αυτοί οι διάφοροι κύριοι. Να σας θυμίσω τώρα να σας πω πιο μακριά. Πάντως, να έχετε υπόψη σας, το λέω έτσι για τη συζήτηση, ότι από το δικό μου ρεπορτάζ η πλευρά τότε της ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών επί Νέας Δημοκρατίας εξηγεί και ερμηνεύει τη στάση της εκείνη την περίοδο, αλλά προφανώς δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό, αλλά υπάρχει μια ερμηνεία. Είναι μια συζήτηση να εξηγούμε και να ερμηνεύουμε. Και είναι μια άλλη συζήτηση ψευδώς να λέμε ότι δεν τα κάναμε. Δηλαδή, η σύνθετη ονομασία για το Μακεδονία πρωτοπαρουσιάζεται το 1996, μετά από την ενδιάμεση συμφωνία. Και κατά παραχώρηση, λέει ο τότε διαπραγματευτής και αργότερα ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεχόμαστε σύνθεση ονομασία, για να δείξουμε τι καλοί που είμαστε, με συμπερίληψη του ονόματος Μακεδονία. Ο μόνος που διαφωνούσε εντός της Νέας Δημοκρατίας από το 1993 για τη συμπερίληψη της Μακεδονίας πέρα από τις γνωστές περίπτωσης του κ. Σαμαρά, αφού έφυγε ο κ. Σαμαράς, ήταν ο κ. Εύερτ, ο οποίος έλεγε στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι στον κ. Μητσοτάκη με τη χρήση του ονόματος, σύνθετο ονόματος που συμπεριλαμβάνει το όνομα Μακεδονία, ο κύριος Εύερτ. Το μεγάλο μου ερώτημα και η απορία μου είναι, όλοι αυτοί που κάναν διαπραγματεύσεις για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας, όλοι αυτοί που αναδείχθηκαν από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όλοι αυτοί που κάναν καριέρα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν έχουν να πούνε τίποτα? Ξαφνικά γίναν όλοι ευερτικοί? Και μάλιστα όχι απλώς ευερτικοί, αλλά θεωρούν την άποψη του κυρίου Μητσοτάκη και της πλειοψηφίας τότε της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι προδοτική. Έχει και ένα ενδιαφέρον ένα βιβλίο του κυρίου Βαρβιτσιώτη, το οποίο εγώ το διαβάζω ως έτοιμο βιβλίο. Συνομίλησα μαζί του στο ραδιόφωνο για πάνω από μία ώρα και μου είπε πολλά για την περίοδο. Διαφορετική γνώμη, με έτοιμο τρόπο. Πιστός, ήταν υπέρ της λύσης με σύνθετη ονομασία ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Αυτούς είπαν οι προδότες. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή στην Ελλάδα? Ναι, αλλά ούτε εσάς σας αποκάλυψε Νέα Δημοκρατία προδότη. Ναι, αλλά αυτοί που κάνουν τις κινητοποίησεις και στην οποία καλούν
κάποιοι εκ των εκπροσώπων κάποιων οργανώσεων. Νέα Δημοκρατία, όχι, η Νέα Δημοκρατία, ένα κομμάτι της, επισήμως, καλεί στη συμμετοχή. Να μην σας πω ότι στους διοργανωτές είναι και ο κύριος Πατέλης, έτσι δεν είναι? Πατούλης. Πατούλης, ο κύριος Δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Και πρόεδρος της ΚΕΔΕ και για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλει να κατέβει και για λογαριασμό της υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Αυτοί δεν μπορούν να εκτρέπουν τη συζήτηση και να παρουσιάζουν αυτό που το βρήκαμε εμείς μπροστά μας, δοσμένο και το ανατρέψαμε, ότι εμείς είμαστε οι προδότες, αλλά αυτοί καλά τα κάναν όλα, ενώ το όνομα Μακεδονίας για την ονομασία αυτού του κράτους έχει δοθεί από το 1993 πρώτη φορά, το 1995 επίσημα στην διάμεση συμφωνία και μετά από το 1995. Και να σας πω και κάτι, κύριε Κοντρότσο. Ενοχλούμε με την ευκολία που παριστάνουν κάποιοι ότι ή δεν ξέρουν, που περιέγραψα πριν, ή παρόλο που δεν καταλαβαίνουν, κάνουν τους ειδικούς. Και θέλω να έρθω σε μια συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες περί της, σε εισαγωγικά, μακεδονικής γλώσσας. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Και εγώ θα σας ρωτήσω, γιατί υπήρξε άρθρο του κυρίου Μπαμπινιώτη,